αγαπητά μέλη της πανεκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαζί με το Σύλλογο του ΔΥΠΑΕ και τους άλλους συλλόγους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουμε αυτό το συλλαλητήριο, αυτή την εκδήλωση σήμερα, όπως συμβαίνει αυτή την ώρα σε πολλές άλλες πόλεις και με δεκάδες συλλόγους εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Αυτό το πλαίσιο προετοιμασίας του πανεπιστημιακού κινήματος για την αντιμετώπιση του νέου νόμου πλαίσιου, του νομοσχεδίου καταρχήν, είτε για την οριστική του απόσταση στο σύνολό του, είτε για να καταστεί ανεφάρμοστος, δηλαδή να μείνει στα χαρτιά, όπως και με πρωτίστερους νόμους που ψηφίστηκαν στην ίδια κατεύθυνση. Αξίζει στη συγκυρία αυτή να επισημάνουμε ότι αυτός ο νόμος πλαίσιο είναι ο πέμπτος κατά σειρά που έρχεται τα τελευταία χρόνια και επιχειρείται να ισχύσει για τη δίθεν αναβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων και για τη δίθεν σύνδεση του νόμου των σπουδών, των πτυχίων με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, πολιτικές στην ανώτατη εκπαίδευση που στιγματίζονται διαχρονικά και στο τρέχον ακόμα διάστημα με τη μείωση μόλις στο 27% του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ, από τα 44 εκατομμύρια πριν 12 χρόνια έχουμε φτάσει στα 11,5 εκατομμύρια τακτικό προϋπολογισμό, με τη μείωση στα είδη τακτικού προσωπικού κατά 40%, με το 17% των ανέργων πτυχιούχων στις ηλικίες 25 έως 39 χρονών, με το 25% των ανέργων πτυχιούχων στις ηλικίες 25 με 64 χρόνια και με το 35% περίπου, ένα στους τρεις δηλαδή, ετεροαπασχολούμενους απόφοιτους επιστήμονες από τα πανεπιστήμια. Καθώς επίσης και με τον αριθμό των 500.000 απόφοιτων από τα πανεπιστήμια που βρίσκονται σε μετανάστευση και μάλιστα χωρίς επιστροφή. Το νομοσχέδιο αυτό ικανοποιεί δύο βασικές επιδιώξεις. Και αυτές οι επιδιώξεις αποτελούν επιδιώξεις της εκάστοτε πολιτικής, κυβερνητικής πολιτικής που υποτάσσεται κάθε φορά σε στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και που υπηρετούν διεθνώς τα αγοραία και μεγάλα συμφέροντα. Η επιδίωξη για το φθηνό επιστημονικό προσωπικό. Το σχέδιο νόμου αυτό κρίνεται όχι για τα θετικά του και για τα αρνητικά του, όπως λένε ορισμένοι, αλλά ως προς τις πολλαπλές συνέπειες σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των πανεπιστημίων, όπως οι παρακάτω άξονες. Η επιχειρηματική λειτουργία στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. Η επιπτώση στην εκπαίδευση και στο επαγγελματικό μέλλον των αποφύτων. Η διάλυση του τακτικού προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας και η επέδοση των ελαστικών μορφών εργασίας που ήδη έχουν εισαχθεί εδώ και μερικά χρόνια και τείνουν να ολοκληρωθούν. Τα μέτρα συνόμευσης, πειθάρχησης, καταστολής και θεσμικού εκφοβισμού για όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Το μοντέλο διοίκησης με αποκλειστικά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Παρά την πλήρη απόρριψη του νομοσχεδίου στο σύνολό του για την ανώτατη εκπαίδευση από τη συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας και άλλων επιστημονικών φορέων όπως είναι το ΤΕΕ κλπ, με ανενεργά αυτή την περίοδο τα πανεπιστήμια προώθησε το νομοσχέδιο για ψήφιση σήμερα στη Βουλή. Τόσο η προειδοποιητική απεργία της 3ης 5 Ιουλίου που έκαναν τα μέλη ΔΕΠ από 12 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, όπως και η τρέχουσα 48ωρη που τρέχει αυτή τη στιγμή, καθώς και άλλες κινητοποιήσεις από άλλους συλλόγους μελών ΔΕΠ και της ΠΟΣΔΕΠ που είναι σε εξέλιξη, είναι το πρώτο αγωνιστικό βήμα του πανεπιστημιακού κινήματος απέναντι στην κυβερνητική αδιαλαξία. Διεκδικούμε να γίνει πράξη το καθολικό αίτημα το νομοσχέδιο να αποσυρθεί ή εφόσον ψηφιστεί ο νόμος αύριο να καταστεί από αύριο κιόλας ανενεργός, δηλαδή να πεταχτεί στον κάλαθο των σκουπιδιών.